Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη φορά από το στούντιό μας στις Βρυξέλλες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεφαλογιάννη, στην εκπομπή μας. Έχουμε αρκετά θέματα να δούμε και από την προηγούμενη ολομέλεια που δεν συζητήσαμε και από την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με ένα θέμα από την προηγούμενη ολομέλεια που δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η πολιτική σας ομάδα. Διαβάζω εδώ ότι 10.000 νέοι ακτοφύλακες θα προστεθούν στην προστασία των συνόρων. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε και πέτυχε ειρήνη και ευημερία για 70 χρόνια. Και στην Ελλάδα επίσης ειρήνη για 70 χρόνια και 40 χρόνια δημοκρατία, μια άριστη λειτουργία της δημοκρατίας μας, την καλύτερη από τις τάσεις του ελληνικού κράτους. Αυτό πώς έγινε? Έγινε σε κατόφες των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι οραματίστηκαν οι Ευρωπαίοι? Κοινή άμυνα και πολιτική ένωση. Αυτό οραματίστηκαν το 50. Δυστυχώς αυτή η πολιτική δεν προχώρησε από τότε. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ένας οργανισμός ο οποίος ήταν υβριδικός και ουσιαστικά εξαφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Τώρα για πρώτη φορά, που ζούμε σε ένα νέο κόσμο, τελείως διαφορετικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανασκέφτεται να κάνει και την πολιτική ένωση, αλλά κυρίως την αμυντική ένωση. Στα πλαίσια της αμυντικής ένωσης, στον προϋπολογισμό που διανύουμε. Ευρωπαϊκός στρατός. Ακριβώς αυτό που λέτε, που είναι το ερώτημά σας. Δώσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό και θα φτάσει μέχρι τα 5 δισεκατομμύρια για να κάνουμε 2 μονάδες ταχείας επεμβάσεως, μία φιλιρινιστική για ελληνικούς σκοπούς και μία για την, μια μονάδα. Υγειονομική, όπου παρήσατε ανάγκη. Στα πλαίσια όμως αυτά έχουμε και την ευθύνη να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι και τα σύνορα των κρατών μελών. Δηλαδή τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό μας δίνει ένα τεράστιο διπλωματικό και πολιτικό πλεονέκτημα. Και η Frontex, την οποία αναφέρεστε εσείς, είναι αυτή η οποία χρειάζεται να στελεχωθεί με άντρες και γυναίκες οι οποίες θα φρουρούν τα σύνορα και αυτές οι 1.000 προσλήψεις αφορούν αυτό το συγκεκριμένο. 10.000 αφορούν αυτό το συγκεκριμένο. Και υπάρχουν και άλλες περίπου 1.000. Είναι στη Frontex, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι στη Frontex και θα μπουν και άλλες. Και άλλα στελέχη σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Coast Guard, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Αυτοφυλακή, που είναι και μια πρωτοβουλία την οποία είχαμε αναλάβει επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή το 2004. Είχα την τιμή τότε να είμαι υπουργός Ναυτιλίας και είχα προτείνει να κάνουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Αυτοφυλακή και το έκανε και η κυβέρνηση στο Συμβούλιο των Αρχηγών. Τι σας είχαν πει τότε, κύριε Κεφαλογιάννη? Από τότε ξεκίνησε η συζήτηση και σήμερα υλοποιείται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα είσαστε ο πρώτος που το ξεκινήσατε πανευρωπαϊκά. Η κυβέρνηση Καραμαλή έκανε την πρόταση, ναι. Για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζετε. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, διότι εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, ένα δίστροπο γείτονα. Και πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας και τα θαλάσσια και τα χερσαία. Περισσότερα από τις άλλες χώρες. Τα θαλάσσια σύνορά μας τα προστατεύουμε με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, το Γάβδος, ας πούμε, το οποίο διεμβολήθηκε από το τουρκικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή των Ημείων, έχει χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή έχει ανθρώπους και στα σύνορά μας, τα θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τη Frontex. Προστατεύει τα ελληνικά σύνορα και τα ευρωπαϊκά σύνορα με τη μεριά με την Τουρκία. Αλλά αυτό είναι και προς τον Νότο, με την Ιταλία θαλάσσια σύνορα, με την Ισπανία θαλάσσια σύνορα, με την Αφρική κτλ. Ωραία. Είχαμε επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προηγούμενη ολομέλεια που μας πέρασε. Επανεξέταση για ένα συγκεκριμένο εργαλείο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εργαλείο είναι αυτό και πώς θα βοηθήσει τα κράτη να έχουν σωστές επενδύσεις? Κοιτάξτε, εμείς και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επόμενο διάστημα θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε μια πολιτική και την υπογράψαμε στη Συμφωνία των Αθηνών που είχαν έρθει 80 ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες για 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι και η πολιτική που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτά χρειάζομαστε επενδύσεις και διευκόλυνση των επενδύσεων. Γιατί χωρίς γιγαντιές επενδύσεις στην Ευρώπη, χωρίς αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, δυστυχώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε
στο να λύσουμε θέματα, ας πούμε, τα οποία από τις ανεργίες, πώς θα στηρίξουμε το σύστημα υγείας, πώς θα στηρίξουμε το σύστημα παιδείας κτλ. Και της κοινωνικής πρόνοιας. Άρα, η διευκόλυνση των επενδύσεων βοηθάει την ανάπτυξη στις χώρες ευρωπαϊκές. Τώρα, αν εμείς το αξιοποιήσουμε αυτό σε Ελλάδα, είναι δικό μας θέμα. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία, οι αγκυλώσεις ιδεολογικές που έχει η σημερινή κυβέρνηση και άλλα προβλήματα που έχουμε στη διοίκηση και στη δικαιοσύνη, όχι δεν έχουμε καλή δικαιοσύνη, η απονομή της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ αργή. Είναι αργή. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις επενδύσεις, άρα αποτρέπει οποιοδήποτε επενδυτή να κάνει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα. Αυτά με το πακέτο Juncker που είναι 700 δισεκατομμύρια ευρώ πια. Είναι δύο σημαντικά εργαλεία. Το πακέτο Juncker πότε θα εξαντληθεί? Το πακέτο Juncker είναι σε εξέλιξη. Το ξεκίνησε με την αρχή αυτής της θητείας και με την έλευση του κ. Juncker ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν για 300 δισεκατομμύρια. Βάλαμε κάποια χρήματα τα οποία μοχλεύτηκαν μέσα από τραπεζικές διαδικασίες και έφτασαν 400 δισεκατομμύρια σε δάνεια και τώρα το επεκτείναμε σε 700 δισεκατομμύρια. Το έχει εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, θεωρείται επαρκώς? Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί καλύτερα. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί καλύτερα. Γιατί είναι για επενδύσεις από 100.000 ευρώ και πάνω μέχρι πολλά εκατομμύρια. Άρα μπορούν να μπουν και μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει πεδίο δίωξης λαμπρού γιατί είναι επιδοτούμενα τα επιτόκια με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα χρειάζονται καλές ιδέες και χρειάζεται μια καλή διαδικασία να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις. Γιγαντιές, δημόσιες και ιδιωτικές και στην πράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εκεί όμως δεν χρειάζονται αγκυλώσεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί που έκλαιγε ο κ. Σπίντζης, ο οποίος έκλαιγε ας πούμε, για τη Fraport. Γιατί έκλαιγε, λέει, γιατί έβαλε την υπογραφή του για να παραχωρηθούν τα τόσα αεροδρόμια στην εταιρεία αυτή, η οποία ήταν 6 χρόνια. Αν πάτε, ας πούμε, που ταξίδευα προχθές στην Καβάλα, το αεροδρόμιο. Είναι μια αξιοπρεπέστατη πύλη εισόδου και να πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας για τουρισμό, σε μια πολύ όμορφη περιοχή. Το ίδιο ας πούμε και σε άλλες περιοχές, σαν Χανιά που το έχει πάρει ή σε άλλες περιοχές, σαν νησιά που θέλουμε να έχουμε πύλες εισόδου. Εκεί έκλειγε λοιπόν ο κύριος Σπίντης. Αυτή η εταιρεία από το πακέτο Juncker πήρε 300 εκατομμύρια για τον εξοικονομισμό των αεροδρομίων, το οποίο τον έκανε σε 6 μήνες. Δηλαδή έπρεπε τα αεροδρόμια να μείνουν στο δημόσιο. Τι ακριβώς ήθελε ο κ. Σπίντης? Αυτό ήθελε ο κ. Σπίντης. Όπως λέει, τα πανεπιστήμια να είναι στο δημόσιο, να μην υπάρχουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα το πούμε και αυτό. Ανοίξατε άλλη συζήτηση τώρα. Και οποιαδήποτε άλλη επενδυτική, γιατί έχουν ιδεοληψίες από τη μεριά αυτού του κόμματος, το οποίο ξεκινά από την κομμουνιστική αριστερά, το DNA ας πούμε, αυτής της παράταξης, μισή τις επενδύσεις, αλλά χωρίς επενδύσεις γινόμαστε Βενεζουέλα, Μαδούρο και Τσάβες. Ανοίξατε πολλά θέματα. Με τα θέματα θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, για το θέμα των πανεπιστημίων, τώρα εγώ άλλο σχέδιο είχα, αλλού με πήγατε. Αλλού με πήγατε όλη η εκπομπή δική σας. Λοιπόν, το θέμα των πανεπιστημίων, των ιδιωτικών που απορρίφθηκε, τι θα γίνει, μπορεί να αλλάξει κάτι? Μα δεν είναι ανόητο αυτό. Είναι. Μα κοιτάξτε, ξέρετε κάτι. Σήμερα η Κύπρος, θυμάμαι τα χρόνια που σπούδαζα, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και του 90, οι Κύπροι μαθητές ερχόταν με ειδικό καθεστώς και εξετάσεις, κυρίως στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας, αλλά και της Αθήνας. Ξέρετε, σήμερα το 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή αυτό που παράγουν οι Κύπροι, είναι από τα μη κερδοσκοπικά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το 7%. Οι Κύπροι το έχουν εκμεταλλευτεί πολύ καλά. Ξέρετε πόσους φοιτητές υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο? 45.000. Και είναι ένας πληθυσμός των 700.000. 45.000 από όλοι φοιτητές, από άλλες χώρες. Από άλλες χώρες. Οι περισσότεροι είναι Έλληνες. Και ευτυχώς που πάνε στη μικρή Ελλάδα, την άλλη Ελλάδα, την Κύπρο. Δεν έχουμε 5.000 φοιτητές στη Φιλιππούπολη. Δεν είναι 50 χιλιόμετρα από την Κομωτινή. Πρέπει να έχουμε τους 5.000 φοιτητές στη Φιλιππούπολη, δηλαδή να δουλεύουν οι Βούλγαροι καθηγητές, οι Γερμανοί καθηγητές, τα αναλώσιμα να είναι από την τοπική κοινωνία, οι εξωτερικές οικονομίες και οι καφετέρες να δουλεύουν στη Βάρνα, οι Έλληνες να σπουδάζουν εκεί και το εισόδημα του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη, να πηγαίνει στη Βουλγαρία. Γιατί να μην τους έχουμε σε μια ευαίσθητη εθνική περιοχή, όπως είναι παραδείγματος χάρη Κομωτινή, και να έρθουν οι 5.000 αυτοί φοιτητές σε μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια να μπολιάσουν και την τοπική κοινωνία, ή στη Θεσσαλία, ή στην Κρήτη, ή στα νησιά, ή στην Ήπειρο. Όπου υπάρχουν ήδη τα ελληνικά και πανεπιστήμια. Γιατί να μην προσελκύσουμε, όχι να κάνουμε υποκατάσταση της εκροής Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, να προσελκύσουμε και ξένους. Να είναι αγγλόφωνα τα πανεπιστήμια και αραβόφωνα να γίνουν τα πανεπιστήμια. Γιατί οι δικοί μας καθηγητές και οι καλύτεροι γιατροί, ας πούμε, τώρα επειδή πήραμε παράδειγμα τη Θράκη, οι καλύτεροι γιατροί
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να πηγαίνουν στην ιατρική σχολή και να διδάσκουν και να λείπουν τις μισές μέρες της Κύπρου. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι αυτονόητα. Δεν είναι όμως αυτονόητα για αυτούς που κάνουν τους προοδευτικούς, αλλά είναι παροχημένοι του προηγούμενου αιώνα. Είναι τελείως αποστεωμένοι, έχουν την πολιτική και τη λογική του δεινόσαυρου στη σύγχρονη εποχή. Άρα είναι δεκαετίες πίσω από τη σύγχρονη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα και για λόγους ιδεολειπτικούς δεν μπορούν να ξεφύγουν και να ξεκολλήσουν τη βελόνα και να πάνε στα μικρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια που δημιουργούν πλούτος. Λέω παράδειγμα τώρα. Ναι, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το brain drain, δηλαδή πολλοί να φύγουν, καλά φεύγουν και για δουλειά, άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές, να μείνουν εδώ να σπουδάσουν. Μα αφού οι δουλειές ξέρετε πώς χιλιάδες... Και να προσεγγίσουμε και ξένους. Όταν έχεις 45.000 φοιτητές, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας νομίζω ότι χρειάζεται για να μπορέσεις να υπηρετήσεις σε επίπεδο και αξιολόγηση σε παγκόσμιο επίπεδο μια πανεπιστημιακή σχολή. Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αρκετοί. Ίσως στην Κύπρο να προσεγγίζουν 10.000 οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη δουλειά. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό να γίνει στην Ελλάδα? Είναι σημαντικό, αλλά δυστυχώς προς το παρόν απορρίφθηκε. Προς το παρόν, λέμε τώρα. Λόγω ιδεολειψιών. Ναι. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε και ένα ευρωπαϊκό θέμα. Εγκρίθηκε η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι συμφωνία είναι αυτή? Κοιτάξτε, η Σιγκαπούρη είναι μια μικρή χώρα. Ναι. Μπορεί να είναι στο μέγεθος της Κρήτης. Έχει αρκετό πληθυσμό, αλλά είναι μια σύγχρονη χώρα στην Ανατολική Ασία. Mm-hmm. Με τεράστια προστιθέμενη αξία. Έχει κάνει καινοτομίες και έχει γίνει οικονομικός κολοσσός. Μια χώρα στο μέγεθος της Κρήτης έχει γίνει οικονομικός κολοσσός. Και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει μια συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών, σε επίπεδο μεταφορών. Έχει ένα από τα πιο μεγάλα λιμάνια στον κόσμο. Αυτό που οραματιζόμαστε να κάνουμε εμείς στον Πειραιά. Και το κάναμε ευτυχώς κόντρα στις ιδεολειψίες άλλων παρατάξεων και άλλων πολιτικών παραγόνων που δεν είχαν έμπνευση εκείνη την εποχή. Είχα την τιμή τότε να ήμουν υπουργός εμπορικής ναυτιλίας όταν ήρθε η Κόσκο. Πήραμε το παράδειγμα εκείνο, δηλαδή αντιγράψαμε, ας πούμε, το λιμάνι στη Σιγκαπούρη, για το οποίο τώρα κάνουμε και συμφωνία, είναι το 40 εκατομμυρίων containers. Το λιμάνι του Πειραιά ήταν το 400.000 containers. Ήταν 40 φορές μεγαλύτερο. Σήμερα το λιμάνι του Πειραιά, μετά από την πολιτική της έλευσης της Κόσκο, πέρα από τις 2.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα στο λιμάνι και δεκάδες θέσεις εργασίας, εκατοντάδες θέσεις εργασίας έξω, είναι ένα λιμάνι το οποίο προσεγγίζει στις 10 εκατομμύρια κοντέινερ. Δηλαδή, έχουμε μειώσει διάφορα, θα γίνει το πρώτο λιμάνι στην Ευρώπη. Τι μας κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα η Σιγκαπούρη, επειδή έχει αυτές τις υπηρεσίες, επειδή έχει αυτή τη μεγάλη οικονομική δύναμη, επειδή οι τραπεζικοί κολοσσοί πηγαίνουν εκεί και έχουν τις έδρες τους, επειδή προσφέρουν υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, καμία συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει κάνω συμφωνία με τη Σιγκαπούρη? Απελευθερώνω το εμπόριο. Και απελευθερώνω το εμπόριο σημαίνει μειώνω τους δασμούς. Άρα στον καταναλωτή πηγαίνουν πιο χαμηλά οι υπηρεσίες. Αυτή είναι η ιστορία. Διευκολύνουμε το εμπόριο, άρα διευκολύνουμε την ευημερία και τον πλούτο των λαών, πληρώνοντας λιγότερους φόρους και κάνοντας περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε δηλαδή παράθυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νότια Ανατολική Ασία. Άρα όλες οι εμπορικές συμφωνίες που ακούμε με τη Σιγκαπούρη, με την Κίνα, που είναι όλες οι συμφωνίες σχεδόν μειώνουν τους δασμούς και είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες. Ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα, κουβεντιάζουμε με την Αμερική. Τι σημαίνει, κάνουμε μια συμφωνία με την Αμερική, αυτή είναι η λεγόμενη TTIP. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για την Ευρώπη θα υπάρχει ένα κέρδος 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, 100 δισεκατομμυρίων για την Αμερική, θα δημιουργηθούν 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και ο κύκλος των εργασιών είναι πολλαπλάσιος του εθνικού πλούτου της Ελλάδος. Άρα ανοίγουν οι αγορές. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι θα φεύγουν τα προϊόντα μας από την Ελλάδα, όπως έγινε, ας πούμε, και στον Καναδά, και θα πληρώνουν 8% δασμούς για να μπουν μέσα. Εκεί λοιπόν που δεν υπήρχαν προϊόντα, αυξάνονται οι εξαγωγές μας. Γιατί δεν υπάρχουν όρια σε άλλες χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα να μπουν τα προϊόντα μας μέσα. Έχουμε τις ονομασίες προέλευσης των προϊόντων μας. Άρα έχουν ταυτότητα και δεν κανιβαλίζονται τα προϊόντα τα δικά μας στις ξένες αγορές, εκτός από εκεί που κάνουμε συμφωνίες. Είναι διάφορα ωφέλη που τα έχει ο σύγχρονος κόσμος, μας δίνουν οι σύγχρονες τεχνολογίες τη δυνατότητα να τα κάνουμε και ανοίγουμε ένα παράθυρο στους Έλληνες επιχειρηματίες και στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διαπρέψουν και στο εξωτερικό, ένα παράθυρο ευκαιρίας. Να δούμε λίγο και το θέμα που έχει προκύψει με τη Βενεζουέλα.
Υπάρχει αναταραχή, έχουμε καινούριο πρόεδρο, από κάποιους αναγνωρίζεται, από κάποιους άλλους δεν αναγνωρίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον νέο πρόεδρο. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε στη Βενεζουέλα, δεν τους άφησαν ούτε καν να βγουν από το αεροδρόμιο. Θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Κοιτάξτε, είναι η αποθέωση της ιδιοληψίας. Μιλάμε για ένα αριστερό δικτάτορα, ένα φασίστα της αριστεράς, ο οποίος έχει οδηγήσει το λαό του στην εξαθλίωση. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει. Δεν αφήνει να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα. Ξέρετε, για να αγοράσει μια δωδεκάδα αυγά στη Βενεζουέλα σήμερα, μια χώρα που έχει πετρέλαια και έχει στρέψει στη Βενεζουέλα ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τα τελευταία χρόνια μόνο από το πετρέλαιο, χρειάζεσαι 6 μεροκάματα. 12 αυγά, 6 μεροκάματα. Γιατί υπάρχει τίποτα να παράγει σε αυτή τη χώρα πια. Είναι μια καταστροφή ανθρωπιστική, ένα φασιστικό καθεστώς που έχει κάτσει στο σβέρκο του λαού αυτού. Και αυτό που με λυπεί πάρα πολύ είναι όχι γιατί αφελώς ο κύριος Τσίπρας επισκέφτηκε και ο κύριος υπουργός ψηφιακής επάνωσης, ο κύριος Παπάς, για άλλους λόγους που σχετίζονται με το κόμμα τη Βενεζουέλα, αλλά γιατί με τις ιδιοληψίες που είχε ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και τώρα που βλέπει την ανθρωπιστική καταστροφή, για λόγους ιδιοληπτικούς στηρίζει αυτό το καθεστώς. Το στήριξε ως κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, το στήριξε ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ του Μαδούρου. Αυτό είναι ντροπή, όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική, αλλά για ένα λαό που έχει υποφέρει από φασισμό και από δικτατορία, όπως είναι 7 χρόνια δικτατορία. Είναι ντροπή για τον κύριο Τσίπρα και για το κόμμα του η στάση που ακολουθεί για λόγους ιδιοληπτικούς στο θέμα της Βενεζουέλας. Αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα υποστηρίζεται, δηλαδή ο κύριος Μαδούρο, από την Ελλάδα και από την Ιταλία μόνο ή έχει και άλλους υποστηρικτές? Από τον κύριο Τσίπρα και τον κατά τα λεγόμενα του Τσίπρα δεξιόστροφο φασίζοντα, τον Ιταλό κύριο Σαλβίνι. Αυτό κάνει ο κύριος Τσίπρας. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα έχει 2 υποστηρικτές. Την κυβέρνηση της Ελλάδας, γιατί δεν υποστηρίζεται από όλη την Ελλάδα η Βενεζουέλα και αυτό που γίνεται. Τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαλβίνη. Ωραία. Θέλω λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας για την κυβέρνηση της Ιταλίας, για όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Σαλβίνη. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ιταλία, τι ακούγεται? Κοιτάξτε, η Ιταλία, το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει πολλές φορές. Και είναι το μαλακό υπογάσιο στην Ευρώπη και οικονομικά και πολιτικά. Και γι' αυτό η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή ιδέα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των λαών. Διότι αν η δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των λαών και της κοινωνίας, να τη διασφαλίσει η ευημερία για τα επόμενα χρόνια, τότε τα άκρα και οι ακρότητες, οι λαϊκιστές και οι ακραίοι θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μας θυμίζει πολύ, εμένα μου θυμίζει πολύ η κατάσταση στην Ευρώπη, την κατάσταση του Μεσοπολέμου. Άρα οι υγιείς δυνάμεις του τόπου σε κάθε χώρα, αλλά και οι ευρωπαϊκές υγιείς δυνάμεις του ευρωπαϊκού δημοκρατικού τόξου πρέπει να είναι αυτές που θα αντιδράσουν και να δώσουν πιστικές απαντήσεις στις κοινωνίες. Για να μην έχει κανένα χώρο λαϊκισμός να βρει έδαφος να προχωρήσει. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την άνοδο του λαϊκισμού γενικότερα στην Ευρώπη? Η κίνδυνη είναι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι αυτό τόσο λέξη άμεσο. Στο μέλλον. Αλλά δεν είναι τόσο. Σημαίνει ότι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις που θα διασαλευθεί και η ειρήνη και η ευημερία των λαών. Το ζήσαμε στο Μεσοπόλεμο. Μην ξαναζήσουμε μεσοπολέμου καταστάσεις. Γι' αυτό εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο λαϊκισμός πρέπει να χτυπηθεί, να σαρωθεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι λαϊκιστές στην Ευρώπη είναι και δεξιόστροφοι, όπως είναι ο Σαλβίνι που είπαμε στην Ιταλία, η Λεπέν στη Γαλλία, ο Όρμπαν στην Ουγγαρία. Είναι αλλαχτή για τη Γερμανία στην περιοχή της Βαυαρίας. Είναι όμως και κεντρώοι λαϊκιστές όπως είναι ο Γκρίλος στην Ιταλία, είναι και φιλελεύθεροι λαϊκιστές όπως είναι ο Φάραντ στην Αγγλία, είναι και αριστερόστροφοι, οι πιο επικίνδυνοι λαϊκιστές όπως είναι η Ποδέμος στην Ισπανία και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Αυτοί πρέπει να σαρωθούν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα έχουμε πεδίο δόξα λαμπρό με εκλογές σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε τοπικές εκλογές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές στην Ελλάδα και κατά πάσα πιθανότητα και εθνικές εκλογές. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνουν οι εθνικές μαζί με τις ευρωπαϊκές το Μάιο, να στηθούν τρεις κάλπες διαφορετικές? Ναι, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας όποτε και να τις κάνει θα σαρωθεί. Και κυρίως πριν από τις ευρωεκλογές ή μετά τις ευρωεκλογές.
ο μόνος τρόπος για να κάνει διαχείριση ήττας και όχι να σαρωθεί τελείως είναι να είναι όλος ο κόσμος απασχολημένος με άλλες εκλογές και μαζί με όλες τις εκλογές να κάνει και τις εθνικές εκλογές. Κατά κανόνα, κατά τη γνώμη μου, θα γίνουν μαζί και μάλιστα την πρώτη Κυριακή. Ωραία. Εγώ εμπιστεύομαι με την πρόβλεψή σας, όπως πάντα. Πιστεύετε ότι οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ένα δημοψήφισμα κατά κάποιο τρόπο για το μέλλον της Ευρώπης? Συνήθως επικρατεί η εθνική ατζέντα, αλλά ασφαλώς ζούμε στο σταυροδρόμι ιστορικών εξελίξεων και σε αυτό το σταυροδρόμι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και σε αυτές τις αποφάσεις η Ευρώπη θα παίξει πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι έπαιζε στο παρελθόν. Γιατί και η ίδια η Ευρώπη δεν είναι δεδομένη πια. Άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλό μέλλον στα παιδιά μας και στις ερχόμενες γενιές. Ωραία. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε τη βράβευση του κυρίου Τσίπρα στη Βαυαρία. Έγινε πολλής λόγος γι' αυτό. Πείτε μου δύο λόγια. Περιμένατε εσείς, μάλλον δεν θα περίμεναν ούτε και οι ίδιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι μετά από κάποια χρόνια θα φτάσουν στο σημείο να παίρνουν ένα βραβείο από τους Γερμανούς? Δεν θα το ήθελα αυτό το βραβείο. Διότι αυτό το βραβείο είναι κόντρα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Τι είναι, ουσιαστικά το ενεπιβραβεύουν για κάτι που οι άλλοι λαοί ήθελαν. Τι ήθελαν οι άλλοι λαοί? Ήθελαν να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα και εμείς το θέλαμε αυτό. Αλλά αυτό δεν το κάνεις παραχωρώντας εθνική κυριαρχία, αυτό δεν το κάνεις παραχωρώντας δίκαια δικά σου, την ιστορία σου, τη γλώσσα σου, την εθνότητά σου, την εκκλησία σου, δεν τα παραχωρείς αυτά. Δεν οδηγείσαι σε μια εθνική ήττα, όπως οδηγηθήκαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να πάρεις ένα βραβείο. Αυτό το βραβείο εγώ δεν θα το ήθελα και λυπάμαι πάρα πολύ που με τόση χαρά το παρέλαβε ο κ. Τσίπρας. Ωραία. Θέλω λίγο να μου πείτε ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο και το συζητάμε σε αρκετές εκπομπές και με άλλους ευρωβουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία ποια πρόταση έχει για τα κόκκινα δάνεια? Για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς σκοπεύετε, γιατί πολλά δάνεια πολλούνται σε funds. Εμείς δεν το σκοπεύουμε, το κάναμε. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, λέω όταν έρθετε στην κυβέρνηση. Η προστασία της πρώτης κατοικίας ισχύει με νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό που άλλαξε με το τρίτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα είναι αυτό, ότι καταργήθηκε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα προεκλογικά έχετε να κάνει μια τακτοποίηση, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, κάνοντας μια συζήτηση με τις άλλες. Με συγχωρείτε. Δεν αφήνετε το κινητό σας άλλη φορά ανοιχτό. Ναι. με τις άλλες τράπεζες, ακριβώς για να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό και να στείλει το λογαριασμό την επόμενη μέρα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι δεδηλωμένη μας άποψη, για το κάνουμε οπωσδήποτε με την νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωραία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στοχεύει να δημιουργήσει στην Ευρώπη 5 εκατομμύρια, νομίζω, νέες θέσεις εργασίας. Για την Ελλάδα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αρκετά υψηλή νεανική ανεργία. Ναι, πολύ σημαντικό θέμα. Χρειάζονται επενδύσεις. Με ψευτιές δεν γίνονται, με διαταγές δεν γίνονται, με επιδόματα δεν γίνονται. Ήδη είπαμε μαζί, κάποιους κλάδους μπορούμε να ανοίξουμε άμεσα. Μπορούμε να κάνουμε το Silicon Valley της Ευρώπης. Μπορούμε να δώσουμε δυνατότητες να ανοίξουν νέοι κλάδοι και νέες επιχειρήσεις. Μπορούμε να κάνουμε τεράστιες επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Μπορούμε να εξυγχρονίσουμε σε ποιότητα τον τουρισμό μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξαγωγές. Το θέμα είναι η διοίκηση της Ελλάδος πώς θα λειτουργήσει, κατά πόσο η δικαιοσύνη μπορεί να βοηθήσει να δίνει άμεσα λύσεις στις διάφορες αντιπαλότητες που υπάρχουν μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και οτιδήποτε άλλο πρέπει να γίνει, και κατά πόσο έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι φιλική προς τις επενδύσεις. Και ασφαλώς όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με υψηλή φορολογία. Δεν μπορεί να ξεκινάει μια επιχείρηση και την πρώτη μέρα, τον πρώτο χρόνο, μαζί με αυτά που πληρώνει ως προείσπραξη του επόμενου χρόνου, να θέλει 110% του τζίρου της. Μείωση λοιπόν φορολογίας είναι βασικός κανόνας για να λειτουργήσουν οι επενδύσεις και να προχωρήσουμε και να εκμεταλλευτούμε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Επιδοτούμε λοιπόν την εργασία και όχι την ανεργία. Επιδοτούμε την εργασία και δεν είμαστε υπέρ της επιδοματικής πολιτικής. Ναι, την έχουμε την επιδοματική πολιτική εκεί που χρειάζεται. Εκεί που χρειάζεται, εκεί που πρέπει να υπάρχει αναδείκτης προστασίας. Ναι. Αλλά πρέπει να δώσουμε κίνητρα για εργασία, για δημιουργία πλούτου, για εξαγωγές, για πλούτου για το δημόσιο, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις πολιτικές μας. Παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία.
Ωραία. Πλησιάζουμε στην ημερομηνία που έχει οριστεί το Brexit. Θέλω να μου πείτε λίγο, ποιες θα είναι οι άμεσες συνέπειες του Brexit, αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Ποιες θα είναι οι άμεσες συνέπειες στα ευρωπαϊκά κράτη. Θα αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό? Αλλάζουν πράγματα, υπάρχει αμφιβολία. Είναι μια ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και μια ήττα της πολιτικής. Μια λάθος πολιτική, καθόλου μελετημένη, χωρίς οραματισμό, ενός πρωθυπουργού του κυρίου Κάμερον από τη Βρετανία για να τακτοποιήσει εσωτερικά θέματα του κόμματός του, όπως και εμείς κάνουμε στην Ελλάδα πολλές φορές για αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας για να παγιδεύσει την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, οδήγησε τη Βρετανία στο Brexit και μπορεί να κάνει τη Μεγάλη Βρετανία μικρή Αγγλία. Δεν αφήνεις και δεν δίνεις ποτέ στους λαούς να μεταφέρεις τη δικιά σου ευθύνη. Την παίρνεις και έχεις ιστορική ευθύνη. Αυτό κάνει σοβαρή πολιτική και αν έχουν αμφιβολίες, προσφεύγουν στις εκλογές, παρετούν και προσφεύγουν στις εκλογές κάποιος άλλος που έχει καλύτερο σχέδιο από σένα να εφαρμόσει πολιτικές προς όφελος των λαών. Αν το είχε κάνει αυτό ο κύριος Κάμερον και δεν κοίταζε να φτιάξει τα εσωτερικά του κόμματός του κερδίζοντας τις εκλογές με ένα ψεύτικο δίλημα ότι θα κάνουμε δημοψήφισμα για τον Brexit, ούτε η Βρετανία θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση σήμερα και σίγουρα δεν θα είχε υποστεί μια ήττα και η Ευρώπη η ίδια. Πιστεύετε ότι ο Βρετανικός λαός έχει αλλάξει γνώμη, θέλει να παραμείνει μετά από όλα αυτά που βλέπει? Κοιτάξτε, τα λάθη του κάθε άνθρωπος τα πληρώνει και λέει το ίδιο. Και τα πληρώνουμε εθνικές τραγωδίες. Το έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές στην ιστορία μας. Αυτό είναι μια ήττα της Βρετανίας. Είναι κατά τη γνώμη μου μια λάθος κατεύθυνση και θα βγει δραματικά ζημιωμένη από αυτή την ιστορία. Ωραία, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών έχουν ανοίξει ορέξεις πολλών γύρω χωρών για να κερδίσουν κάτι από την Ελλάδα. Είχαμε και δηλώσεις από τον κύριο Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, περί συνόρων, ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Ελλάδα για τα σύνορα, έτσι δεν είπε? Αφού βρήκαν πρόθυμους, με τους πρόθυμους θέλουν να κουβεντιάσουν και να λύσουν τα δικά τους θέματα σε βάρος μας. Τι ακριβώς θέλουν, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας. Ελληνικός. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας εμάς? Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε πατριώτες. Στον κώδικα των αξιών μας έχουμε πρώτα την πατρίδα, το έθνος, την οικογένεια, τις αξίες με βάση τις οποίες μεγαλώσαμε. Κάποιοι άλλοι έχουν άλλες συντηρητικές προσεγγίσεις, διαφορετικές, είναι διεθνιστές. Δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Άρα τους βρίσκουν πρόθυμους για να ικανοποιήσουν άλλες καταστάσεις με μια άλλη λογική. Δεν είναι η δικιά μας λογική. Εμείς τα έχουμε ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Θέλουμε να τηρείται ο διεθνής νόμος. Όπου υπάρχει δίκαιο με βάση το διεθνή νόμο να το διεκδικήσουν, δεν έχουμε αντίρρηση να το δούμε. Αλλά όχι να παραχωρούμε εθνική μας κυριαρχία για ιδεολειψίες κάποιον στο εσωτερικό, ικανοποιώντας αυτά που μας ζητούν από το εξωτερικό. Και ακόμα από μικρότερες στις μεγαλύτερες χώρες. Αν κάνουμε λοιπόν τις ίδιες πολιτικές όπως κάναμε με τα Σκόπια, το κάνουμε με την Αλβανία, φαντάζεστε τι πρέπει να γίνει με την Τουρκία. Θα πρέπει να συζητούμε για διαδικασίες μέχρι τη Ραφίνα, όχι μέχρι τα σύνορα στη μεσαία γραμμή από την Χίο, παραδείγματος χάρη, στις ακτές της Μικράς Ασίας ή τη Μυτιλήνη στις ακτές της Μικράς Ασίας. Στο 1,5 περίπου λεπτό που μας μένει, πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας πολιτεύεται εκτός του εκλογικού του κύκλου, προσπαθώντας να εγκλωβίσει την επόμενη κυβέρνηση σε κάποια πράγματα? Προσπαθεί να την αρκοθετήσει την ερχόμενη κυβέρνηση. Άρα η στάση του δεν είναι εθνική. Δεν είναι μέσα στην εθνική στρατηγική. Γιατί τι θέλουμε στην Ελλάδα? Θέλουμε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και ασφαλώς το μεγαλύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, να έχει μια εθνική στρατηγική, ένα εθνικό προσανατολισμό για το κοινό καλό. Ο κύριος Τσίπρας με τις ιδεολειψίες και το χαρακτήρα του, με την οτροπία που έχει δείξει αυτά τα πράγματα, με την αιμονή του στο ψέμα, με την αιμονή του στο λαϊκισμό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να παγιδεύσει πάση θυσία σε όλους τους κλάδους την πορεία της ερχόμενης κυβέρνησης. Δεν θα του κάνει το χατήρι ο ελληνικός λαός και γι' αυτό θα συντριβεί στις εκλογές. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το όνειρο του σκιάχτρου του πολυβραβευμένου Ευγένιου Τριβιζά στην παιδική σκηνή του θεάτρου Λαμπέτη σε πρωτότυπη μουσική Μίμη Πλέσα με τους Ναταλία Δραγούμη, Περικλή Λιανό, Πατρίκιο Κωστή και σε ρόλο έκπληξη ο Ισαΐας Ματιάμπα. Κάθε Κυριακή στις 11.30 το πρωί και καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνησης.
πρώτο σου χαμόγελο, η πρώτη σου μέρα στο σχολείο, η πρώτη σου κατάκτηση, το πτυχίο σου, η πρώτη σου προαγωγή. Εδώ και 30 χρόνια διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες με ακαδημαϊκή αξιοπιστία και αναγνωρισμένα πτυχία από διακεκριμένα διεθνή πανεπιστήμια. Οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, διατροφολογία, βιοιατρική, πληροφορική, κινηματογράφος, ναυτιλιακά, τουριστικά. New York College. Εδώ αρχίζουν όλα. New York College. 30 years of excellence. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τίρανα, Πράγα. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.